Και περνάμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, στον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νικόλαο Τζανάκη. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Κορέη. Τι γίνεται με αυτή την όμικρον 2, 3, 8, που έχουμε, που πάμε. Πολλά εδώ κρούσματα. Και, ναι, και εδώ και στο εξωτερικό. Εγώ να σας πω στην οικογένειά μου στο Λουξεμβούργο έχω ήδη 3 άτομα. Με κορονοϊό. Ναι. Εδώ έχω το Δημήτρη, έχω άλλους φίλους μου, την παραγωγό. Τι γίνεται? Εδώ και 2-3 εβδομάδες είχαμε πει ότι τα κρούσματα θα συντηρήσει η όμικρον 2, η οποία θα αντικαταστήσει την όμικρον. Είναι μια υποπαραλλαγή που μοιάζει πολύ με την όμικρον, την όμως είναι ακόμα πιο μεταδοτική από αυτήν. Γι' αυτό και άλλωστε έχουμε και αυτή την έξαρση τώρα. Δεν είναι όμως ικανή να συντηρήσει ή να προκαλέσει μία ανάλογη της όμικρον έξαρση που ζήσαμε τις πρώτες ημέρες του έτους. Αλλά είναι ικανή να συντηρήσει τα κρούσματα και ενδεχομένως να συντηρήσει ως ένα βαθμό τις νοσηλίες, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους στα επίπεδα που είμαστε τώρα ή λίγο χαμηλότερα. Άρα τι κάνουμε, μέτρα χρειάζονται? Μήπως πολύ βιαστήκαμε να χαλαρώσουμε? Μήπως... Τι εισηγήσετε? Αυτή τη στιγμή το υγειονομικό σύστημα είναι στο 40-50% των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά και αντιμετωπίζουμε τον ιό, την πανδημία έξω, στους χώρους δουλειάς, στη δουλειά μας, στη κοινωνία, στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, με προσοχή. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι θα πρέπει ίσως να αναβαθμιστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στους οίκους ευγυρίας και σε άλλες δομές φιλοξενίας εμπάλωτων ανθρώπων, ώστε να αποφευχθούν μολύνσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν πολύ ηλικιωμένα και άκρως ευπαθή άτομα με πολλά προβλήματα υγείας να τα οδηγήσουν σε μια αποσταθεροποίηση των συνοδών νοσημάτων και πιθανώς σε μια κακή έκδοση. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε τελικά? Σε ένα μήνα περίπου έχουμε Πάσχα. Σε τι Πάσχα πάμε, με μάσκες? Πάσχα με μάσκες? Εγώ, κυρία Κοραή, ανεξαρτήτως το τι θα πούν οι σύνοντες, θα φοράω τη μάσκα μου όπου υπάρχει συνωστισμός φυσικά μέσα σε εσωτερικούς χώρους και όπου υπάρχει συνωστισμός σε εξωτερικούς χώρους. Μιλάμε και για επιτάφιο και για ανάσταση, αυτό μου λέτε, με μάσκα. Βεβαίως, εάν είναι πολλοί κόσμος και είμαστε συνωστισμένοι, θα φοράω μάσκα. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα μπορούμε να πάμε σε μια χαλάρωση μάσκες σε ορισμένες εκδηλώσεις, όπως είναι η εστίαση, παραδείγματος χάρη. Ναι. Πιθανώς στα σχολεία, τα παιδάκια δηλαδή. Μάλιστα. Αν βγουν στα σχολεία οι μάσκες. Πιθανότατα μετά το Πάσχα θα πρέπει να το επιχειρήσουμε. Μετά το Πάσχα, ναι. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι, η επιστήμια μας έχει δώσει τα όπλα να αντιμετωπίσουμε την πανδημία όρθι, με όρους δικούς μας πλέον. Και έξω από τα σπίτια μας και όχι με μέτρα απομόνωσης. Πάμε και για τέταρτη δόση, βλέπετε? Γιατί όλο και λένε τώρα 70-75, μετά θα πάει 65, μετά 60, έτσι ξεκινάει πάντα το έργο. Πάμε για τέταρτη δόση πριν το καλοκαίρι. Η τέταρτη δόση θα πιθανότατα θα αποφασιστεί με τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες. Θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε μία αναμνηστική δόση ακόμα σε άτομα ίσως υπερήλικα. Τώρα θα είναι πάνω από 70, πάνω από 75 ετών. Μάλιστα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ναι, ναι, γιατί... Για να τα διασφαλίσουμε, διότι αυτά, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένα, όσο απομακρύνονται πάνω από 5-6 μήνες από τον εμβολιασμό τους, ναι, πιθανόν να νοσήσουν και μάλιστα να εκδηλώσουν με κάποια σοβαρότητα την νόσο ειδικά. Μάλιστα. Και επίσης όλα τα άτομα με συνοδά νοσήματα. Ίσως πρέπει να διευρυνθεί και ο κατάλογος των συνοδών νοσημάτων τα οποία θα πρέπει να προβλέπεται μια αναμνηστική δόση ακόμα. Όπως
τι δεν υπάρχει και θα, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να μπουν και να κλείσουμε με αυτό. Ποιοι άλλοι θα έπρεπε να κάνουν την τέταρτη δόση? Όλα τα άτομα που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια και όλοι οι νεφροπαθείς και όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια, θα έλεγα ότι είναι υποψήφοι να κάνουν μια αναμνηστική δόση ακόμα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας διασφαλίσουν να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, την επιδημία έξω στα σπίτια μας, στις δραστηριότητες μας, τις οικονομικές και τις παραγωγικές και τις κοινωνικές μας βέβαια επαφές. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Εγώ κρατάω τη μάσκα στον Επιτάφιο και στην Ανάσταση, αυτό που θα κάνετε ο ίδιος. Προσοχή, αυτό μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.